ένα σταθερό βηματισμό στο θέμα φιλοξενίας των προσφύγων. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι Τετάρτη και Σάββατο με τα πλοία που έφτασαν από τη Μυτιλίνη η περιοχή έχει φιλοξενήσει 1.500 πρόσφυγες. Οι περισσότεροι έχουν φιλοξενηθεί από το Δήμο της Καβάλας, αρχικά στο κλειστό κολυμπητήριο της πόλης και έπειτα εδώ στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης της Νέας Καρβάλης. Και οι υπόλοιποι, περίπου 200, φιλοξενούνται από το Δήμο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη, στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι κοντά μου αρχικά η Δήμαρχος Καβάλας, η κυρία Δήμητρα Τσανάκα. 6 μέρες, 7 τώρα, είναι μια τιτάνια προσπάθεια αυτή που γίνεται από το Δήμο της Καβάλας για τη φιλοξενία και την προστασία όλων αυτών των ανθρώπων. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Από τον Αύγουστο μέχρι τα τώρα, από την Καβάλα περάσανε 60.000 από αυτές τις ψυχές στο δρόμο τους για την Ιδωμένη. Η Καβάλα έχει δρομολόγιο 2 φορές τη βδομάδα με τη Λέσβο. Οι καβαλιώτες λοιπόν είμαστε συνηθισμένοι στη θέα αυτών των ταλαιπωρημένων ψυχών και επειδή η περιοχή έχει... Είμαστε όλοι μας απόγονοι προσφύγων. Λοιπόν, έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες αυτά. Αφήσαμε τα πολιτικά στην ΑΡΚ και όταν κλείσαν τα σύνορα και μας φέρανε 900 ανθρώπους έξω από την πόρτα μας και μας είπανε αυτοί απόψε θα μείνουν εδώ, δεν μπορούσα να αφήσω μικρά παιδιά και γυναίκες, εγγύους, συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, 2/3 του γκρουπ, μέσα στη βροχή, μέσα στη λάσπη και το κρύο, άνοιξα το κολυμβητήριο και τους έβαλα μέσα. Περιμέναμε ότι θα φύγουν. Δεν έφυγαν. Ήρθε καινούργια φουρνιά με άλλα 900 άτομα. Το Σάββατο το βράδυ υπήρχε θέμα που θα τους φιλοξενήσουμε. Ας είναι καλά ο κύριος πρόεδρος, κύριος Τσατσούλης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, παραχώρησε στον Δήμο, με ευθύνη του Δήμου πια, το συνεδριακό κέντρο, τους βάλαμε μέσα, αλλά η κατάσταση ήταν δραματική. Ευτυχώς την επόμενη μέρα 200 φύγανε για ένα γειτονικό δήμο μικρό και οι υπόλοιποι προωθήθηκαν στα καινούργια κέντρα φιλοξενίας. Μεθαύριο έχουμε πάλι καράβι. Ο Δήμος είναι για τα δύσκολα. Οι εθελοντές τόσα χρόνια δουλεύουν, βρίσκονται τόσα χρόνια, τόσο καιρό, τόσους μήνες. Από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο βρίσκονται στο πλευρό τους, προσφέρουν τα πάντα, αλλά στα δύσκολα είναι ο Δήμος. Εγώ τώρα ζητώ να παραδώσω στο κράτος. Εγώ έχω ένα Δήμο να διοικήσω με ανθρώπους που έχουν προβλήματα, ίσως σαν αυτών των ανθρώπων, μπορεί και χειρότερα. Αλλά για λόγους ανθρωπιάς, εγώ λέω να βάλουμε την πολιτική στην πάντα. Έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις και συνεδριάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Χθες είχαμε πάλι έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Έχουν γίνει και συναντήσεις με βουλευτές και περιφερειάρχες. Ποια είναι τα σημαντικότερα από αυτές τις συσκέψεις που πρέπει να γνωρίζουμε? Ανοίγει και τραπεζικός λογαριασμός. Καταλήξαμε σε αυτό. Ακούστε. Εγώ δεν κάλεσα πολιτικούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ομόφωνα συμφωνήσαν να φιλοξενήσουμε πρόσκαιρα μέχρι να μας πούν τα σχέδια αυτούς τους ανθρώπους και να βοηθήσει ο Δήμος. Ανοίξαμε ένα λογαριασμό τραπεζικό ειδικό για να προσφέρουν οι συμπολίτες μας, τον οποίον η προσφορά είναι απίστευτη, παιδιά, απίστευτη. Σε κουβέρτες, σε ρούχα. Οι άνθρωποι αυτό φορούν τα ρούχα τους πάνω από ένα μήνα. Λοιπόν, σε ρούχα, σε τρόφιμα, σε φαγητά. Βέβαια, όλος ο μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται εδώ. Η περιφέρεια στο μάλιστα πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Τσανάκα, για όλη τη δουλειά που κάνετε. Πραγματικά, σας ευχαριστούμε όλοι. Και δείχνετε το δρόμο. Δείχνετε το δρόμο πώς μπορεί να γίνει. Αν υπάρχει θέληση να πάμε. Να δούμε και είχαμε και την κυρία που ήταν. Γιοβανιού, ήταν από τους γιατρούς του κόσμου. Για να δούμε λοιπόν. Τι έχει να μας πει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είμαστε γιατροί του κόσμου και με άλλες 17 συλλόγους της Καβάλας είμαστε από τον Σεπτέμβριο, από την 1η Σεπτεμβρίου κοντά στους πρόσφυγες, προσφέροντας ρούχα, τρόφιμα, παπούτσια και ό,τι άλλο χρειάζονται. Είμαστε εκεί 6 μήνες στο λιμάνι της Καβάλας. Δίνουμε αυτά τα πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους φεύγοντας το ταξίδι τους για Ιδωμένη. Ένα μικρό άγγιγμα ψυχής. Από εδώ και μετά, από τη μέρα που οι πρόσφυγες ήρθαν πρώτα στο κολυμπητήριο και μετά στον εκθεσιακό χώρο,
παρέχουμε σε συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας πρωτοβάθμια περίθαλψη σε αυτού του ανθρώπου με όλες τις ειδικότητες των γιατρών. Τι περιστατικά έχετε συναντήσει? Έχουμε αρκετά περιστατικά. Είχαμε εγγύους οι οποίες είχαν αιμορραγία, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και μετά Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια κυρία τη οποία στην Κυριακή έσπασαν τα νερά και αυτή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχουμε και από ό,τι μάθαμε, γέννησε. Έχουμε και μια ένα καβαλιωτάκι. Μάλιστα, αυτά είναι και με αυτό ίσως το ευχάριστο να σας ευχαριστούμε και να κλείσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε πάλι. Να είστε καλά και ευχόμαστε καλή δουλειά. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε.